Γιάννη, θέλω να σου εκφράσω τα πολύ μεγάλα ευχαριστώ, γιατί το 2019, όταν διεκδίκησα και πάλι την ψήφο των Καρνάνων για τη Νέα Δημοκρατία, είχα δεσμευθεί τότε να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στον νομό και κυρίως θέσεις εργασίας νέων παιδιών, της νεολαίας που δυστυχώς γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι στο παρελθόν έφυγαν στο εξωτερικό και τα τελευταία 4 χρόνια προσπαθήσαμε να κάνουμε μια ανάσχεση αυτής της πηγής και να φέρουμε τα παιδιά πίσω. Κάποια από τα έργα τα οποία ζήτησα και προσπάθησα έτσι και εγώ με τον προσωπικό μου αγώνα να διεκδικήσω για το Λοκαναμία ήταν η Μαρίνα της Παλέρου, αλλά και το τουριστικό καταφύγιο της Βόνησας και Μαρίνα της Βόνησας και βεβαίως η πολύ μεγάλη επένδυση που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Βαρκό, συνολικής, να το πω έτσι, συνολικής, συνολικών θέσεων εργασίας όταν ολοκληρωθούν και καταλαβαίνετε ότι είμαστε ήδη στη φάση της δημοπράτησης, στα επόμενα 2 έτη θα έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 2.500 θέσεις εργασίας. Φτάνει δηλαδή για να καλύψει την ανεργία όλης της Ετωλοκαρνανίας, αλλά βεβαίως και της ευρύτερων περιοχών. Αυτό που έκανες προσωπικά, να τρέξουμε όλες αυτές τις διαδικασίες, όπως ξέρεις έχει τελειώσει και η χωροθέτηση, έχουμε περάσει και από το Συμβούλιο της Επικρατείας και είμαστε τώρα στη φάση της δημοπράτησης. Θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι εσύ προσωπικά δίνεις έναν αγώνα για τις θέσεις εργασίας. Τα νέα, τα παιδιά είναι πάνω και πέρα απ' όλα, αλλά όχι μόνο βεβαίως. Και γι' αυτό το λόγο είμαι σήμερα εδώ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προσπάθειες που έχεις κάνει να δώσουμε στην Ετωλοκαρνανία μια νέα πνοή. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Κώστας, ένας πολύ καλός συνάδελφος και υπουργός και βουλευτής βέβαια για τον τόπο σου, για την Ετωλοκαρνανία. Είχα την χαρά και την τιμή να το γνωρίζω αυτό καθ' όλη τη διάρκεια αυτών τελευταίων χρόνων που συνεργαζόμαστε και είμαστε συνάδελφοι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Προφανώς οι νέες γενιές, τα παιδιά μας, οι γενιές οι οποίες έρχονται μετά, πρέπει να έχουν ποιοτικές, καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας. Και νομίζω ότι ο τουρισμός και οι υποδομές του τουρισμού, όπως είναι φυσικά ειδικά στις παράκτητες περιοχές, οι μαρίνες, τα λιμάνια, τα αγκυροβόλια λιμενομαρχείων, τα καταφύγια, δίνουν ποιοτικές θέσεις εργασίας, ένα προϊόν που όλο ένα και μεγαλώνει σε διάρκεια στη χώρα μας και τίνει να γίνει 12 μήνες το χρόνο, σε πολλαπλούς προορισμούς μπρανταρισμένους και εναλλακτικούς. Είναι μια πανέμορφη περιοχή η Ετωλοκαρνανία που έχει φυσικό κάλος και τεράστια περιθώρια ακόμα ανάπτυξης. Οπότε σωστά σχεδιάζονται τα συγκεκριμένα έργα. Θέλω να δηλώσω ειλικρινά ότι έχει συμβάλει τα μέγιστα στο να εκκινήσουν αλλά και να προχωρήσουν. Πάντα είναι δύσκολο στην Ελλάδα με πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα και θέματα, αλλά είμαστε δεσμευμένοι να συνεχίσουμε να τα σπρώχνουμε, να συνεχίσουμε να δημιουργούμε τις συνθήκες αυτές έτσι ώστε να μεγαλώνει και άλλο το τουριστικό προϊόν, που σημαίνει έσοδα παραπάνω για την πρωτογενή παραγωγή, για τον εμπορικό κόσμο, για τους 100.000 εργαζόμενους στον τουρισμό, για τον κατασκευαστικό κλάδο και όλο αυτό μαζί είναι φυσικά μεγάλη μας βιομηχανία και το σημαντικότερο κομμάτι της οικονομίας μας. Άλλωστε, πλέον έμεσα ή άμεσα είναι 25% του ΑΕΠ της χώρας. Οπότε, για μία ακόμη φορά, ένα ευχαριστώ για τη συνεργασία. Υπουργέ, όπως γνωρίζεις, η Μαρίνα της Παλέρου και μόνο η Μαρίνα της Παλέρου θα φέρει πάνω από 500 θέσεις εργασίας σε πρώτη φάση, αλλά αντιλαμβάνεσαι και τις υπόλοιπες θέσεις που θα δημιουργηθούν, θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν και η οικονομία κλίμακος στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Οφείλω επίσης να πω ότι υπήρξε μια αμέριστη και άμεση συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τον Δήμαρχο Ακτίου Βόνησας, ο οποίος και αυτός έτρεξε με πολύ έντονο βαθμό όλες αυτές τις απαραίτητες και γραφειοκρατικές, αλλά και όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες, οι οποίες χρειάζονται να γίνουν, ώστε να έχουμε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα.